I've never seen anything like it. You are warriors. Thank you. We had some very bad people outside. Και όταν εννοεί κακούς, εννοεί τους φιλήσυχους διαδηλωτές. No justice, no peace. Η πρώτη προεκλογική συγκέντρωση στην Τάλσα είναι γεγονός. Αν και μετεμποδίων, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβηκε στο βήμα και τα είπε όλα. Η πολυπληθή συγκέντρωση που περίμενε τελικά δεν ήταν και τόσο μεγάλη. Τα πάνω διαζώματα ήταν σχεδόν άδεια, ενώ ελάχιστοι ήταν αυτοί που φορούσαν μάσκα, η χρήση της οποίας ήταν προαιρετική. President Trump didn't have a mask either, but he didn't have to stand around for 5 or 6 hours around lots of people. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee. I saved hundreds of thousands of lives. Και αφού ευλογεί τα γένια, του συστήνει να περιοριστούν τα διαγνωστικά τεστ, γιατί πάντα για τον ίδιο κάτι άλλο φταίει. When you do testing to that extent, you're going to find more people, you're going to find more cases. So I said to my people, slow the testing down, please. Και το κοινό ξεσπά σε χειροκροτήματα. Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να αναφερθεί και στους διαδηλωτές. The unhinged left-wing mob is trying to vandalize our history, desecrate our monuments, our beautiful monuments. Tear down our statues and punish, cancel, and persecute anyone who does not conform to their demands for absolute and total control. We're not conforming, that's why we're here, actually. Αυτό όμως που παρέλειψε ήταν να πει πως 6 μέλη της ομάδας του λίγο πριν την ομιλία βγήκαν θετικά στον ιό και παρά τις προειδοποίησεις των ειδικών, ο ίδιος δεν ανέβαλε την ομιλία του. He also didn't say anything about the 6 members of his campaign team who have now tested positive for coronavirus who are part of the advance team in Tulsa. Μια ομιλία μιας ώρας και 40 λεπτών χωρίς ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα με τον Αμερικανό πρόεδρο να διχάζει για ακόμα μία φορά και οι διαδηλωτές στην Τάλσα χωρίζονται στα δύο. Από τη μία συνθήματα κατά του ρατσισμού. Και από την άλλη συνθήματα υπέρ της μεγάλης χώρας που κάθε λίγο και λιγάκι ευαγγελίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα 14 μονάδων στον Biden, αν και ο Τραμπ τον θεωρεί κοιμισμένο. I stand before you today to declare the silent majority is stronger than ever before. Five months from now, we're going to defeat Sleepy Joe Biden. Συνέχισε απαντώντας με γλαφυρό τρόπο στα σχόλια που τον ήθελαν να αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, καθώς ο ίδιος δυσκολεύτηκε να κατέβει τη ράμπα σε πρόσφατη επίσκεψή του στο West Point. He said, "Sir, we can now leave the stage." I said, "Great, General, let's go. I'll follow you." And he goes like this, "Right here, sir." I walk off. I've got myself a problem, General, because I'm wearing leather bottom shoes, which is good if you're walking on flat surfaces. It's not good for ramps. And if I fall down, look at all those press back there. Look at that. Έξω από το BOK στάδιο, οι κόντρες του Τραμπ καλά κρατούν. Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο δίνει το πράσινο φως και το επίμαχο βιβλίο Bolton κυκλοφορεί κανονικά την Τρίτη. Και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέλειψε να σχολιάσει. Πρέπει να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο τίμημα γι' αυτό. Του αρέσει να ρίχνει βόμβες στον κόσμο και να τους σκοτώνει. Τώρα οι βόμβες θα πέσουν πάνω του. Μπορεί η πρώτη συγκέντρωση να μην άφησε ιστορία για τη μεγάλη συμμετοχή. Σίγουρα όμως θα τη θυμούνται αρκετοί, καθώς για ακόμα μια φορά ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για όλους και για όλα. Αυτή ήταν η προεκλογική ομιλία φιάσκο Ντόναλντ Τραμπ. Σύνδεση με τον Δημήτρη Φιλιππίδη στη Νέα Υόρκη από τον Ελλάς FM. Δημήτρη, καλησπέρα. Και θέλω καταρχήν να ξεκινήσουμε από την εξήγηση και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ο Τραμπ μίλησε σε μισοάδιο γήπεδο ενώ περίμενε 1 εκατομμύριο οπαδούς του. Αυτό έλεγε. Πέρα, πραγματικά έγιναν κρατήσεις κοντά στο 1 εκατομμύριο. Κάτι που προκάλεσε τελείω ενθουσιασμού και στον Ντόναλντ Τραμπ και στην ομάδα του. Όμως, όπως είδαμε, δεν υπήρχαν πάνω από 10.000 άνθρωποι. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί πολύ απλά
η ομάδα η οποία δραστηριοποιείται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το TikTok, σύμφωνα με τα στοιχεία, έκανε πάνω από 1 εκατομμύριο κρατήσεις, κρατήσεις οι οποίες ήταν εικονικές, κρατήσεις οι οποίες βεβαίως δεν ανταποκρίνονταν σε κανονικό, σε αληθινούς ανθρώπους. Αυτό θεωρείται ένα πολύ μεγάλο, αν μου επιτρέπετε όρος, χουνέρι που έγινε στην καμπάνια του Donald Trump. Βεβαίως από την πλευρά του Donald Trump λένε ότι ο λόγος που δεν είχε κόσμο ήταν ο φόβος για επεισόδια από τους πιατσικολόγους. Όμως πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και χθες υπήρχε μία σε εισαγωγικά αυθόρμητη εκδήλωση. Ο Donald Trump επρόκειτο μετά το γήπεδο να μιλήσει σε μία ειδική εξέδρα μπροστά στις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων. Όταν είδαν μερικές δεκάδες απλώς ανθρώπων, αποφάσισαν να ακυρώσουν και αυτή την ομιλία. Ενώ ο σύμβουλος του Ομπάμα, ο Dan Twitter, σε ανάρτησή του είπε χαρακτηριστικά ότι ο αυτοκράτορας δεν έχει πλήθος, κάτι ενδεικτικό της εικόνας που είδαμε χθες. Τώρα, υπάρχουν αντιδράσεις και για τα όσα είπε ο Τραμπ επί της ουσίας, καταρχήν από τους λοιμοξιολόγους, για την προτροπή του κάντε λιγότερα τεστ κορονοϊού, γιατί έτσι εμφανίζονται και περισσότερα κρούσματα. Ανεξάρτητα από το αν μετά πήγε να το μαζέψει ο Λευκός Οίκος και λέει ένα αστείο έκανε ο πρόεδρος. Ακριβώς. Υπάρχει μεγάλη αντίδραση. Είναι μια δήλωση σε μια χώρα η οποία είναι καμένη, αν μου επιτρέπετε όρος, από τα θύματα. 120.000 νεκροί υπάρχουν ήδη. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε αυτό που είπε και είτε το λέει σοβαρά, είναι κίνδυνο, είτε αστειεύεται, υπάρχει θέμα. Με ένα non-paper, ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να μαζέψει τα ασημάζευτα και να δώσει μια άλλη εικόνα ότι απλά αστειευόταν ο πρόεδρος. Όμως αυτό το οποίο μένει είναι ότι αυτή η δήλωση είναι παρόμοια με τα όσα υπόθηκαν τον ίδιο. Την ένεση χλωροκίνης. Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι ούτως ή άλλως οι λοιμοξιολόγοι όλες αυτές τις μέρες χτυπούσαν το καμπανάκι του κινδύνου. Όχι απλά για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά για το ενδεχόμενο να υπάρξει τόσο μεγάλο συνωστισμός κόσμου σε μια χώρα η οποία ακόμα βλέπει αύξηση σε κρούσματα. Η Μινεσότα είναι μία από αυτές τις πολιτείες ούτως ή άλλως. Και προηγήθηκαν όλων αυτών, προηγήθηκε η συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox, στην οποία συνέντευξη ξαναείπε ότι παρά τη δικαστική απόφαση, το δικαστικό χαστούκι που έφαγε, θα προσπαθήσει να καταργήσει τον νόμο του Ομπάμα για τους μετανάστες, Δημήτρη. Ο ίδιος παρουσιάστηκε αισιόδοξος ότι αυτή η απόφαση δεν θα αποτελέσει εμπόδιο στα σχέδιά του. Θα το ξαναφέρουμε, είπε χαρακτηριστικά. Το επανέλαβε αυτό και στην ομιλία του. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια δικαστική διαμάχη που έχει ακόμα επεισόδια, αλλά είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα, γιατί πρόκειται για εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν για τα χαρτιά τους. Και βέβαια την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε ότι όσον αφορά και για την Κίνα, και επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ που κάναμε χθες το Δελτίο Νίκο, αναφέρθηκε σε έναν πρωτοφανή όρο, ονομάζοντας τον ιό Kung Flu, Kung Flu, ναι. Το οποίο ακριβώς ήδη έχει προκαλέσει την οργή της κινέζικης κοινότητας εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στοχοποίηση όπως καταγγέλουν των Κινέζων εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δημήτρη Φιλιππίδη, σε ευχαριστούμε. Πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox και τα όσα είπε για τους μετανάστες και πώς θα τους κλείσει αλλάζοντας τον νόμο Ομπάμα τον δρόμο τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. I kept hearing about DACA. Well, we actually won, except they want us to refile if we want to win. So we'll refile, and it's going to work out for DACA.